Τεράστια θεωρείται η επιτυχία της ΙΚΑΝ Λεμεσού, η οποία μετά από συντονισμένη επιχείρηση κατόρθωσε να εντοπίσει 30 κιλά κάνναβης που προορίζονταν για την κυπριακή αγορά. Ο εντοπισμός των 30 κιλών έγινε κατορθωτός μετά από πληροφορία που δόθηκε ότι σε εμπορευματοκιβώτιο που βρισκόταν σε αποθηκευτικό χώρο στο λιμάνι Λεμεσού βρίσκεται μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών. Στο χώρο της αποθήκης, ο ιδιοκτήτης Ελληνοκύπριος 37 χρόνων θυάθηκε να φορτώνει εμπορεύματα, έπιπλα και οικιακές συσκευές σε αυτοκίνητο βαν, το οποίο παρέλαβε ο 47χρονος με την συνοδεία του οχήματος που εισήλθαν, οδηγούμενο από τον 44χρονο, κατευθύνθηκαν προς την περιοχή Λέτης Μάιλ. Τόσο το βαν όχημα όσο και το σαλούν που ακολουθούσε στάθμευσαν έξω από εστιατόριο, οπότε τα μέλη της ΙΚΑΝ επενέβησαν. Κατά την ανακοπή, ο 47χρονος στράπηκε πεζό σε φυγή, αλλά ανεκόπη από μέλη της ΙΚΑΝ. Ακολούθησε έρευνα στο βαν κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν κρυμμένα μέσα στα τυχώματα καναπέ 38 συσκευασίες που περιείχαν κάναβη περίπου 30 κιλών. Και οι τρεις συλληφθέντες, οι δύο που μετέβησαν στην αποθήκη 46 και 44 ετών αντίστοιχα και ο διευθυντής του αποθηκευτικού χώρου 37 ετών, συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο δικαστήριο που διέταξε την κράτησή τους για 8 ημέρες. Εκτιμάται ότι οι δύο συλληφθέντες, οι οποίοι ήταν γνωστοί στην ΙΚΑΝ, ασχολούνταν με εισαγωγή ναρκωτικών στην Κύπρο και την εμπορία αυτών μέσα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Στο δικαστήριο όπου παρουσιάστηκαν ο ανακριτής της υπόθεσης και υπεύθυνος της ΙΚΑΝ Λεμεσού, υπαστυνόμος Σάκης Οδυσσέος, ανέφερε πως ο παραλήπτης των επίπλων όπου βρέθηκαν τα ναρκωτικά ήταν φανταστικό πρόσωπο. Αξίζει να αναφερθεί ότι και οι τρεις ύποπτοι αρνούνται κάθε ανάμειξη στην υπόθεση. Οι έρευνες συνεχίζονται σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν οι αγοραστές των ναρκωτικών.